Είναι αλήθεια ότι έχουμε κλείσει ένα χρόνο από τις εκλογές του πέρυσι που έγινε, πήγαινε εκλογές του 2019. Σε δύο μήνες κλείνει η νέα Δημοτική Αρχή ένα χρόνο της διακυβέρνησης του Δήμου. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Εμείς σαν αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθούμε να προσφέρουμε τα μέγιστα στο Δήμο, κάνοντας και παρεμβάσεις, αλλά κάνοντας και προτάσεις. Ο Δήμος μας, όπως είπα, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι η κατασκευή των διοδίων. Από πέρυσι, θυμάμαι, είχαν ξεκινήσει τα έργα, να γίνουν ή να μην γίνουν τα έργα. Φαίνεται ότι η δικιά μας η πρόταση, σαν ενεργοί πολίτες που κάναμε από πέρυσι, ότι αν δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε να μην γίνουν, εγώ τα ήθελα πραγματικά να γίνουν όσο γίνεται πιο κοντά στο Δήμο μας, να είναι μέσα στα όρια του Δήμου και όχι να γίνουν τα κάθετα κοντά στην Ξηρολίμνη. Άλλοι συνδυασμοί λέγανε ότι θα τα γκρεμίσουμε, θα τα κάνουμε κτλ. Εμείς από πέρυσι είχαμε κάνει τη συνάντηση με την Εγνατία Οδό και είχαμε προβεί ήδη στη διαδικασία στο πώς θα ενεργήσουμε μετά την κατασκευή των διοδίων, βάζοντας διάφορα θέματα, όπως το να μην πληρώνουν οι δημότες του Δήμου Βουή το πέρασμα από τα κάθετα διόδια, εν πάση περιπτώσει. Ένα από αυτά τα θέματα είναι ότι δημιούργησε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στην περιοχή της Σιάτιστας. Ένα χρόνο αποκλεισμένη η Σιάτιστα και αντί να κοιτάξουμε να τα κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, δυστυχώς δεν ήταν εφικτό. Ένα από αυτά τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει. Ένα δεύτερο πρόβλημα ήταν το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό, το οποίο είχαν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις πριν τα Χριστούγεννα, είχαμε έρθει σε μεγάλες κόντρες, θυμάμαι τότε. Από την πρώτη στιγμή, εμείς σαν ενεργοί πολίτες ήμασταν κάθετα αντίθετοι για οποιοδήποτε κέντρο, προωθητικό κέντρο μεταναστών κλειστού τύπου. Γιατί στην ουσία δεν θα γινόταν κλειστού τύπου, όπως δεν θα γίνουν στην Ελλάδα. Προχτές είχαμε ένα έκτακτο περιστατικό, θορυβήθηκε όλη η περιοχή, πράγμα το οποίο με κατησύχασε και ο Δήμαρχος την επόμενη μέρα ότι δεν ήταν... Δεν ήταν κρούσμα κορονοϊού, αλλά ήταν κρούσμα φυματίωσης, παρακαλώ, το οποίο και φυματίωση είναι μια αρρώστια η οποία είναι μεταδοτική και πρέπει να έχουμε το νου μας. Πήραμε τηλέφωνο στο ΝΕΟΔΙ και τα λοιπά. Ωραία, θέσεις εργασίας μπορεί να είναι, αλλά όταν μια περιοχή δεν θέλει τέτοιου τύπου κλειστού φυλακές ή ανοιχτού, δεν τη θέλει η περιοχή, δεν θα το επιτρέψουμε. Γι' αυτό να είναι ήσυχος ο κόσμος, όσο θα είμαστε εμείς στην αντιπολίτευση και στο Δήμο φυσικά, θα κοιτάξουμε να το αποτρέψουμε, πράγμα το οποίο κάνουμε από το 2012. Ένα άλλο από τις προτάσεις στο Δήμο, έρχονται πάντοτε διάφορα θέματα, στα οποία εμείς άλλα τα ψηφίζουμε, άλλα τα καταψηφίζουμε. Δικιά μας πρόταση λοιπόν ήταν για να δοθεί η πάγια προκαταβολή στους πολίτες, στους προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων, πράγμα το οποίο θέλει να το καρποθεί η Δημοτική Αρχή. Και κάνουμε άλλες διάφορες παρεμβάσεις ως προς το καλό του Δήμου.